Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, και στην συζήτηση κατά την πρώτη ανάγνωση και στην κατάρθρον τοποθετηθήκαμε και γενικά για το νομοσχέδιο και ειδικά για άρθρα. Αυτό θα το ολοκληρώσουμε στην αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια. Επιτρέψτε μου όμως ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που άπτονται και της επικαιρότητας. Γενικές παρατηρήσεις σε σχέση με το σχέδιο νόμου και ζητήματα της επικαιρότητας που σχετίζονται με το σχέδιο νόμου. Είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι αυτό το σχέδιο νόμου δεν δίνει ριζικές, ουσιαστικές λύσεις στο βασικό διακύβευμα. Δηλαδή, στην πάταξη της διαφθοράς, της ανομίας στον επαγγελματικό αθλητισμό, στην οπαδική βία και στα στημένα, γιατί ακριβώς αυτό που επικρατεί είναι η επιχειρηματική δράση στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και η άποψή μας είναι ότι αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς, βίας, στημένων, τζόγου θα υπάρχουν όσο ο αθλητισμός λειτουργεί ως επιχείρηση. Και θα καλλιεργείται η συνείδηση με τις αξίες αυτού του σάπιου συστήματος, δηλαδή όλα για την επίδοση, όλα για την πρωτιά, όλα για το κέρδος. Αυτά τα φαινόμενα είναι γνωρίσματα του αθλητισμού των ΠΑΕ, των επιχειρηματιών, των χορηγών, των μάνατζερ, όλων όσων βρίσκονται γύρω από το άθλημα. Παράδειγμα, ο επιλεκτικός υποβιβασμός του Αιγινιακού και του ΟΦΗ από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο ΟΦΗ, ένα ιστορικό σωματείο του Ηρακλείου με χιλιάδες φιλάθλους σε όλη την Κρήτη, δοκιμάζεται ξανά με την απόφαση του υποβιβασμού για λόγους παράνομου στοιχηματισμού. Τα θύματα βέβαια είναι οι χιλιάδες φιλάθλοι του ΟΦΗ, γιατί από τη μια έχεις τους φιλάθλους οι οποίοι αγαπούν την ομάδα, αγαπούν τη φανέλα, και από την άλλη έχεις τους επιχειρηματίες οι οποίοι πατάνε ακριβώς αυτή την αγάπη των φιλάθλων για τη φανέλα με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Πάση θυσία κέρδος. Αυτά τα φαινόμενα προφανώς προκαλούν αγανάκτηση και απέχθεια και αποτελεί και απόδειξη ότι κυριαρχούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μέσα εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες. Ποιοι δηλαδή αυτοί που ευθύνονται για τη συνολική επιδείνωση της ζωής του λαού. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η μήτρα των φαινομένων της ύψης και της διαφθοράς και για τα οποία δεν τολμάτε να βάλετε χέρι. Αυτή είναι η ουσία. Τι κουβεντιάζουμε τώρα όταν δεν αναδεικνύεις ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι επιχείρηση με ό,τι φαινόμενα, με ό,τι σημαίνει αυτό στην πράξη, από εκεί και μετά. Αποδεικνύει πάντως ότι το ποδόσφαιρο των ΠΑΕ και του τζόγου παίζεται στο παρασκήνιο, όπου ανταγωνίζονται μεγάλοι επιχειρηματίες με όλα τα μέσα και όχι μέσα στο γήπεδο με καθαρά ανταγωνιστικούς όρους. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Είναι στοιχείο της απείλας του ποδοσφαίρου να κρίνεται η άνοδος ή ο υποβασμός μιας ομάδας με βάση επιχειρηματικά κριτήρια που αποφασίζουν οι ισχυροί και οι κυρίαρχοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ΕΠΟ. Όλες οι ΠΑΕ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενισχύονται με λεφτά του ελληνικού λαού και έχουν διαφόρων ειδών χρέη. Το σίγουρο είναι ότι το ποδόσφαιρο σήμερα δεν παίζεται μέσα στα γήπεδα, παίζεται έξω από τα γήπεδα. Πλέον δεν είναι ένα παιχνίδι που κερδίζει ο καλύτερος, είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις, όχι όμως μέσα στο γήπεδο. Και εδώ οι ευθύνες της πολιτείας, των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι βαριές. Να λοιπόν, εμείς απευθυνόμενοι στους φιλάθλους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην περίπτωση του ΟΦΗ που προκύπτει αυτό το ζήτημα, λέμε ότι πρέπει να στοχεύσουν στην πραγματική αιτία του προβλήματος και να μην στοιχίζονται πίσω
από τα συμφέροντα του κάθε επιχειρηματία να καταλάβουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, να καθορίζονται αποτελέσματα από το στοίχημα, τα παράνομα ή τα νόμιμα. Το σημερινό οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού, πώς μπορεί να ενώσει και ποιους, τίθεται ένα ερώτημα. Πώς μπορεί δηλαδή τον μεγαλοεπιχειρηματία, την πολυεθνική και τα συμφέροντά τους, με τον απλό άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον προερχόμενο από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, φύλαθλο, που έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι που πρέπει να δουν ξεκάθαρα όλοι οι φύλαθλοι, προκειμένου να καταλάβουν το τι εξυπηρετεί, ποια συμφέροντα το σημερινό εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και το ΚΚΕ καλεί τους φιλάθλους, το λαό και την νεολαία, να μην παγιδευτούν στις κόντρες των επιχειρηματιών. Και οι φίλοι του Όφη και οι φιλάθλοι των άλλων ομάδων χρειάζεται να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δεν πρέπει να ταυτίζουν το καλό της ομάδας με το συμφέρον και τις επιδιώξεις του κάθε επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται την ομάδα και τους φιλάθλους. Αυτό που κατά τη γνώμη μας χρειάζεται είναι η κατάργηση των ΠΑΕ. Η κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο μπορεί να παίζεται και να προσφέρει ποιοτικό θέαμα χωρίς αυτούς. Και όλα τα αθλήματα βέβαια του επαγγελματικού αθλητισμού. Για όλα τα παραπάνω, δυστυχώς, το σχέδιο νόμου δεν κάνει καμία αναφορά, καμία κουβέντα. Κατά τη γνώμη μας, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι δικαίωμα της νεολαίας και του λαού. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές προς όφελός του. Η πραγματική εξυγίαση του αθλητισμού προϋποθέτει να φύγει από τη μέση αυτό το σάπιο οικοδόμημα που έχει στηρίγματα μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικούς, αθλητικούς παράγοντες που στείνουν παιχνίδια, ξεπλένουν μαύρο χρήμα, είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη χιλιάδων φιλάθλων για τα σωματεία τους, προκειμένου να διαμορφώσουν και να φτιάξουν ένα ωραίο προφίλ, στρώνοντας βέβαια το έδαφος για άλλους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τους σχεδιασμούς. Ένα ζήτημα είναι αυτό που θέλαμε να θίξουμε. Το δεύτερο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα μας, τροπολογία προστίκη, με θέμα κυρώσεις για την μη εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του νόμου 2725 του 99 σε σχέση με τους προπονητές ποδοσφαίρου. Στο άρθρο 48 του νόμου 4373 του 2016, με τις διατάξεις του οποίου προστέθηκε η παράγραφος 12 στο άρθρο 31 του νόμου 2725 του 99, προβλέπει τα εξής. Αναφέρει, πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα. Τι σημαίνει? Η ΕΠΟ στην πράξη αρνείται να εφαρμόσει αυτή την συγκεκριμένη διάταξη, εμένοντας να απαγορεύει την πρόσληψη στα σωματεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπονητών ποδοσφαίρου, που έχουν μάλιστα και άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, του προπονητή δηλαδή ποδοσφαίρου, από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ΕΠΟ μάλιστα απαιτεί οι προσλαμβανόμενοι από τα ποδοσφαιρικά σωματεία προπονητές ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να έχουν παρακολουθήσει και τα σεμιναριακά μαθήματα προπονητών ποδοσφαίρου στις ιδιωτικές σχολές που λειτουργούν με ευθύνη της Ομοσπονδίας, όπου παρακαλώ τα δίδακτρα παρακολούθησης είναι πανάκριβα, ενώ η παρακολούθηση αφορά μόνο κάποιες ώρες τρίμηνης ή εξάμηνης διάρκειας, σε αντίθεση με τα τετραετή προγράμματα σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό στην πράξη σημαίνει υποβάθμιση, ακύρωση των πανεπιστημιακών γνώσεων και του πτυχίου. Στη βάση αυτής, λοιπόν, της αντίθετης στον νόμο πρακτικής της ΕΠΟ, τα σωματεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας αρνούνται να προχωρήσουν σε προσλήψεις ως προπονητών ποδοσφαίρου των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρότι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία.
Για αυτούς ακριβώς τους παραπάνω λόγους καταθέσαμε την συγκεκριμένη τροπολογία προσθήκη. Ζητάμε να ψηφιστεί, να γίνει δεκτή και να ψηφιστεί, με την οποία να προβλέπονται κυρώσεις για τη μη εφαρμογή αυτής της διάταξης, της παραγράφου 12, δηλαδή του άρθρου 31 του νόμου 2725 του 99, όπως αυτή προσθέθηκε στην πορεία με το άρθρο 48 του νόμου 4373 του 2016.